Θεσμοθετήθηκε τελικά ο αλλιευτικός τουρισμός, γεγονός που θα συμβάλει στην ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων από αλλιείς και συνεταιρισμούς αλλιέων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος Αηφόρος Ανάπτυξη Αλλιευτικών Περιοχών. Παρότι το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που έχει εγκριθεί εδώ και 2 χρόνια και ήταν μια προκήρυξη που είχε βγει το 2008 και περιελάμβανε και τον αλλιευτικό τουρισμό ως δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια επένδυση, εν τούτης δεν ήταν νομικά καταχυρωμένη μια τέτοια επένδυση, δεν υπήρχε νομικά, να το πω έτσι. Τελικά πριν λίγο καιρό θεσμοθετήθηκε. Τι περικλεί μέσα του όμως ο όρος αλλιευτικός τουρισμός? Είναι η ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου, η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων παροχής επιχειρηματικά οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών και αγαθών που συνδέονται με την αλλιευτική, σπογκαλλιευτική και υδατοκαλλιεργητική παραγωγή, το πολιτιστικό περιβάλλον των αλλιευτικών κοινοτήτων, τις αλλιευτικές, τις σπογκαλλιευτικές και τις καλλιεργητικές ασχολίες και τις αντίστοιχες πρακτικές και τα τοπικά έθιμα που σχετίζονται με αυτές, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία, σε σχέση με την αλλία, τη σπογγαλία και την υδατοκαλλιέργεια, τη διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αγροτικές και αλλιευτικές περιοχές με βάση τα τοπικά έθιμα, τον τοπικό πολιτισμό και τις τοπικές παραδόσεις. Μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν σε αλλιευτικό σκάφος να ανέβει κάποιος μη αλλιέας προκειμένου να ξαναγηθεί ή να λάβει κάποιες τουριστικές υπηρεσίες σχέση με την αλλία. Αυτό πλέον επιτρέπεται. Βάσει μια διαδικασία και μια ειδική άδεια μπορούν να πάρουν οι αλλιείς. Άρα, οι αλλιείς έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το αλλιευτικό σκάφος και για τουριστικούς λόγους. Ο αλλιευτικός τουρισμός περιλαμβάνει επίσης την επίδειξη τεχνικών αλλιείας, σπογγαλλιείας και μεθόδων εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, αλλά και τις χρήσεις συγκεκριμένων μεθόδων και εργαλείων από τους ίδιους τους τουρίστες, επισκέπτες ή και την άμεση και ενεργό συμμετοχή των τουριστών επισκεπτών σε αυτές τις δραστηριότητες και πρακτικές, τόσο στον υδάτινο χώρο όσο και σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στην παράκτεια, παρόχθια και παραλίμνια ζώνη. Επίσης, την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίαση σε παράκτιες, παρόχθιες και παραλίμνια περιοχές αλλιευτικών κοινοτήτων και τέλος την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν με στόχο την ψυχαγωγία και την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών του επισκέπτη τουρίστα μέσω της επαφής του με την αλλιεία, τη σπογγαλλία και το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της και τέλος τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων. Κύρια περιοχή παρέμβασης του Λίτερα Αλλιείας είναι η περιοχή Μεσολογγίου Αιτωλικού. Εκεί έχουμε κύρια αλλιευτική δραστηριότητα. Εκεί ήταν η κύρια επικέντρωση. Και από εκεί και πέρα η Ναύπαξος ως πόλη δεν είχε τη δυνατότητα να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα πλην εκτός αυτού. Επίσης κάλυπτε τα κριτήρια αυτού του προγράμματος και έτσι είχαμε αυτή τη συνένωση, δηλαδή Μεσολόγγιο Αιτωλικό και την πόλη της Ναυπάξου.